Τι ζώδιο είναι η μητέρα σου? Κριός. Κριός. Ο αδελφός σου? Υδροχός. Αυτοί οι δυο είναι δεμένοι, αλληλένδετοι. Εσύ είσαι στη μέση. Κριός και υδροχός, μάλιστα. Η γυναίκα δεν θέλει να τους βλέπει καθόλου. Δεν ταιριάζει. Εσύ είσαι Ταύρος, εδώ εντάξει. Εσύ είσαι Ταύρος. Δεν είναι. Καμία σχέση. Ούτε με τον έναν, ούτε με τον άλλον. Με τον υδροχό μπορείς να βρεις μια άκρη. Με τον κρυό δεν μπορείς να βρεις καμία άκρη. Καμία, μα με τη μάνα σου. Ναι, οι σχέσεις μας πάντα ήταν, αγάπη βέβαια ήταν δεδομένη, αλλά ήταν δυσαρμονία και με τους δύο. Δεν υπήρχε, και με τους δύο. Δεν μπορείς, δεν έχετε να συμφωνήσετε σε κάτι. Όχι, ποτέ. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που σου λέω. Και γι' αυτό το λόγο αισθάνεσαι πολύ φορτισμένος και αδικημένος. Γιατί κατά βάθος έχεις δύο άτομα τα οποία δεν ταιριάζει στη ψυχή. Μεγάλη συμπόνια όμως αυτά. Αυτή η συμπόνια που νιώθεις είναι η ευθύνη του συγγενικού βαθμού που έχεις. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι συγγενείς που είναι τελείως αδιάφοροι, τελείως σκληροί. Ο Ταύρος το έχει αυτό. Απλώς είχε να βοηθήσει τους πάντες ο Ταύρος. Γιατί ο Ταύρος μιμείται τη μάνα γη. Γιατί είναι το πρώτο. Γίνει ζώδιο. Το ότι δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι γι' αυτό, αυτό είναι μέσα με τα λέει. Κανείς δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Κανείς μας δεν μπορεί να κάνει. Να βλέπω δύο ανθρώπους αγαπημένους να λιώνω. Δεν αντέχει αυτό. Δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα. Δεν κανείς. Τίποτα. Βήμα-βήμα δηλαδή. Θα πέφταμε μέσα στην τρύπα του προβλήματος που το αφήσαμε να μεγαλώσει. Γρήγορες αποφάσεις. Σκληρές, αλλά αποφάσεις. Όταν δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε αυτό που πρέπει σε έναν ασθενή, το καλύτερο είναι να βρεθεί το κατάλληλο άτομο. Το κατάλληλο άτομο όμως σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε έναν ιδιωτικό χώρο, σαν σπίτι. Στη δική σου περίπτωση υπάρχει λύση. Αρκεί να ξεπεράσει το πρόβλημα το αναπνευστικό, αδελφό σου. Σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες είναι νοητικές, Αλσχάιμερ, γεροντικές άνοιες, σκιζοφρένειες, τέτοια πράγματα, εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Στο σπίτι δεν μπορείς να έχεις ένα τέτοιο ασθενή. Είναι αδύνατο. Δεν μπορείς να του προσφέρεις τίποτα. Και αντιθέτως, τον ενοχοποιείς κιόλας. Γιατί νομίζω ότι σε κοροϊδεύει. Όταν μίλησα πριν για παρέμβαση, εννοούσα ανθρώπινα. Μπορέσουμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Με αρνητικό ενεργειακό τρόπο να δρά και να πειράζει, υπάρχει. Μαύρη μαγεία, ας πούμε. Υπάρχει. Υπάρχει, αλλά εδώ τώρα είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Δεν πρέπει να κοιτάξω όλα τα ενδεχόμενα. Όλα. Μπορείς να τα κοιτάξεις. Όλα. Και αυτά που συζητήσαμε μέχρι τώρα, τα οποία τα σέβομαι και είναι αληθινά, αλλά και αυτό το ενδεχόμενο. Εγώ είμαι σε απελπιστική κατάσταση τώρα. Εγώ είμαι έτοιμος να τα ψάξω όλα. Πρέπει να ψάξω. Αυτή την κατάσταση δεν μπορώ να την εδιώσω άλλο. Είναι 30 χρόνια τώρα τρέχω στα νοσοκομεία. Δεν μπορώ. Δηλαδή, εγώ εντάξει, ας πούμε ότι δοκιμάζομαι τα μέχρι πότε που θα πάει. Και τι θα βγει από αυτό. Εγώ δηλαδή πώς θα εξελιχθώ σαν οντότητα, σαν άτομο, όταν έχω να ασχολούμαι με αυτά τα προβλήματα. Αυτές είναι οι δοκιμασίες σου όμως, προς την εξέλιξή σου. Τι εξέλιξη, άμα βλέπω δύο ανθρώπους να λιώνουν δικούς μου, εγώ σε τι θα με εξελίξει.
προσφέρεις ό,τι μπορείς και αποταυτίζεις από την κατάσταση. Δεν προσφέρω κάτι, δεν μπορώ να σταματήσω. Το μόνο θα μπορούσα να κάνω είναι να τους κάνω καλά. Αυτό θα μπορούσε, θα ήταν πραγματικά προσφορά. Να και μόνο θεραπευτής. Δεν είναι μόνο η θεραπεία που θα μπορούσε να προσφέρεις. Αυτό που τους προσφέρεις είναι μεγαλειώδες. Μόνο ότι είσαι δίπλα τους και ότι τους συμπονάς και ότι καταλαβαίνεις ότι υποφέρουν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Για πολύ λίγο κόσμο. Αυτό είναι ένα όφελος που σου άνοιξε τα μάτια και ενδεχομένως η περίοδος της ημαρμένης να μην το έχεις αντιληφθεί τότε και να είσαι υποχρεωμένος τώρα να το κάνεις πράξη αυτό, να το αντιληφθείς. Η ημαρμένη είναι πορεία προηγούμενων ζώων. Μπορεί σε κάποια ζωή σου να μην το είχες κατανοήσει αυτό. Αυτό που σου είπα πριν λίγο. Το να μπορείς να τους καταλάβεις αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί σε κάποια άλλη ζωή να μην το κάνεις αυτό. Ούτε για, για τη μάνα σου, ούτε για τον πατέρα σου, ούτε για τα αδέλφια σου, ούτε για κανέναν. Και να σου να μόνο για την πάρτη σου. Και από εδώ πάνε και οι άλλοι. Μα και μέχρι πρόσφατα ήταν έτσι. Τώρα αρχίζω να τους καταλάβω. Πιο βαθιά. Ενδεχομένως αυτό είναι το μάθημά σου. Το γεγονός πάντως, επειδή αυτό το έχω βιώσει και στη δικιά μου την οικογένεια, μπορεί να δεν είναι τόσο έντονα τα πράγματα όσο στη δικιά σου, αλλά είχε ο αδερφός μου, η μαμά μου, με τον μαμά μου πολύ καλύτερη επικοινωνία, αλλά είχε αυτές τις ιδιορυθμίες του. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορώ να πω ότι είχα την καλύτερη επικοινωνία πάντα, αλλά το γεγονός ότι αποδέχεσαι αυτούς τους ανθρώπους, τους αγαπάς και είσαι δίπλα τους, όπως είναι αυτοί οι άνθρωποι, σαν προσωπικότητες, σαν ψυχές, και είσαι δίπλα τους και βοηθάς όσο μπορείς να βοηθήσεις, όσο είναι δυνατόν, σου επιτρέπεται αυτό σύμπαν. Νομίζω αυτή είναι εξέλιξη. Είναι εξέλιξη και για σένα και είναι και εκπλήρωση ίσως του κάρμα. Δεν είναι απλό. Είναι πολύ βαθύς ο πόνος, δεν μπορώ να σας περιγράψω ένα σκηνικό. Ξέρω. Δεν περιγράφεται με αυτό. Το ξέρω. Σε καταλαβαίνω. Γιατί η ψυχή τρέχει γρηγορότερα και από τον λόγο. Είναι παλαιότερη και από τον λόγο. Κατά συνέπεια, τα συναισθήματα, τα ψυχικά συναισθήματα δεν εκφράζονται με λόγια. Σε ορισμένα επίπεδα, έτσι. Γι' αυτό οι αισθήσεις μας είναι 6. 5 και 1. Όσοι την έχουμε αυτή τη μία. Την 6η, λέγομαι. Η 6η, το να διαισθάνεσαι αυτό που οι άλλοι δεν μπορούν. Ναι, να μπορείς να καταλαβαίνεις τι δεν κατάλαβες. Πάντως εγώ δεν νομίζω ότι έχει κάποιο θέμα με μαύρη μαγεία κλπ. Νομίζω ότι ξέρεις κάποια πράγματα, αυτό δεν είναι τυχαία. Είναι πολλά μαζί, σειρά. Η ψυχή παίρνει αποφάσεις. Ακόμη αυτό, η λεμονιά μαράθηκε. Ξεράθηκε τη μέρα που αρρωστήσαμε. Ήταν το πιο πλούσιο δέντρο στην περιοχή και ξεράθηκε. Αρχίζει δηλαδή και καταραίει όλη η λεμονιά τεράστιο δέντρο. Πολύ δυνατό δέντρο, πολύ πλούσιο. Την ίδια μέρα που αρχίσαμε να αρρωστάμε, άσε ξεραίνει. Το μοναδικό δέντρο στην περιοχή που ξεράθηκε. Λοιπόν, μια μεγάλη λεμονιά από πλούσιο. Πολύ δυνατό δέντρο. Ήταν πολύ πλούσιο, καρπούς. Πέφτανε κάτω. Ίσως είναι ένα σημάδι αυτό. Πολύ, σιγά σιγά. Ίσως είναι ένα σημάδι αυτό. Όχι καλό πάντως. Τι είναι καλό και τι είναι κακό. Να σου πω κάτι, αυτό πριν πεις. Τρεις μέρες πριν πήγε ο μπαμπάς μου, έφυγε 15 Φεβρουαρίου. Στις 13 Φεβρουαρίου βλέπω ένα όνειρο. Το βλέπω τον μπαμπά μου, μέσα στα λευκά, πολύ φωτεινό και χαμογελαστό να μου ανοίγει την πόρτα στο σπίτι. Δεν κατάλαβα τι ήταν αυτό. Δεν κατάλαβα προφανώς. Μετά από τρεις μέρες έφυγε. Αυτό έλεγα.
Η λιμονιά είναι δείγμα. Και είναι δείγμα κατάρρευσης του ανασωπητικού. Και στους δύο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ψυχή είχε πάρει την απόφασή της. Ήταν να φύγει. Και βλέπω προετοίμαζε. Μου έδωσε ένα σημάδι δηλαδή. Αυτό θέλω να σου πω. Τώρα, αν υπάρχει περίπτωση να φύγει ένας από τους δύο, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς να το αποτρέψουμε. Δεν είναι στα δικά μας, στις δικές μας δυνατότητες. Πρώτα, θα το λάβουμε υπόψη αν το ίδιο το άτομο θέλει να φύγει. Το δούμε έτσι. Αν συμφωνεί δηλαδή με την εντολή που παίρνει από πάνω. Γιατί όλοι παίρνουμε κάποια εντολή να φύγουμε, αλλά δεν συμφωνούμε πάντα. Σου λέει θέλω να σου άνοιξω την πόρτα και σου λέει ναι ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση ο αδερφός σου έπιχε το ατύχημα, του είπαν να του ανοίξουν την πόρτα εκείνη την μέρα που είχε το ατύχημα και του είπε όχι, εγώ δεν θέλω να έρθει. Και έμεινε. Την κατάσταση. Μπορεί όμως να αποφασίσει εκείνος να φύγει. Δεν μπορούμε εμείς να το αποτρέψουμε αυτό. Και δεν ξέρεις και τι είναι το καλό για την κάθε ψυχή. Έτσι ακριβώς, δεν το ξέρουμε. Απλά εσύ αυτή τη στιγμή είσαι σε μια κατάσταση η οποία είναι δυσάρεστη. Ούτως ή άλλως είναι δυσάρεστη. Απ' την άλλη μεριά όμως, οι δυνάμεις που παίρνεις για να αντιμετωπίσεις το ταξίδι είναι τεράστιες.